Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι αυτό που εξελίσσεται σήμερα στην αίθουσα και πρέπει να το σκεφτούμε υπερβαίνει αυτή την αίθουσα. Και το λέω αυτό με την εξής έννοια. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από προφανές για αυτούς που θέλουν να δουν λίγο παραπέρα ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και τις επόμενες μέρες με αφορμή και καταλύτη το ελληνικό ζήτημα εξελίσσεται μια σύγκρουση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια. Και από αυτή τη σύγκρουση δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς, όσο και αν παίζει το θέατρο του αμέτωχου, να μην πάρει σαφή θέση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική η σημερινή συζήτηση και για τη στάση των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και για τη στάση του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά απέναντι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες να μην καταλαβαίνουμε ή να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι εξελίσσεται. Και θέλω να είμαι σαφής. Οι δηλώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μία χώρα και ουσιαστικά ένα πρόσωπο που εκφράζει συγκεκριμένα μια συγκεκριμένη πολιτική σκληρής λιτότητας, ενός σκληρού προγράμματος που θέλει όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για την Ευρώπη, επιχειρεί με κάθε τρόπο, αλλά με κάθε τρόπο πραγματικά, να ακυρώσει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι είναι απολύτως σαφές, το έχουν δηλώσει ήδη, το δήλωσε ο κύριος Μοσκοβισή, ότι είναι μία χώρα αυτή η οποία έχει αντιρρήσεις για το θέμα των μέτρων για το βραχυπρόθεσμο χρέος και επίσης δηλώθηκε ότι το Eurogroup δεν γνώριζε για τη δήλωση του κυρίου Ντάισεμπλου. Συνεπώς, το τοπίο, είτε το θέλουμε είτε όχι, ξεκαθαρίζει. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει. Και νομίζω ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή που έχει ευρύτερη σημασία, και θυμηθείτε το αυτό, έχει ιστορικό ορίζοντα και για τη δημοκρατία και για την Ευρώπη, δεν χωράνε θέσεις και απόψεις οι οποίες προσπαθούν να κρυφθούν με απίστευτες δικαιολογίες. Δεν θέλω να επαναλάβω το τι ακούσαμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Το τι επιχειρήθηκε με προσπάθεια να συσκοτιστεί η πραγματική θέση, το τι επιχειρήθηκε να μπει στο τραπέζι. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορούν να χωνέψουν κάποιοι. Ότι αυτοί που τους λένε εξυπόλυτους κάποιοι και που ποτέ, μα ποτέ δεν χώνεψαν ότι κατάφεραν έστω σε μια χώρα ή και σε μια ακόμη, την Πορτογαλία εννοώ, να υψώσουν ένα ανάστημα αντίστασης και να θέσουν στο κέντρο της προσοχής τους και στο κέντρο των προσπαθειών τους να τελειώνουμε με αυτή την λιτότητα που έχει ισοπεδώσει τους πάντες, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Η επίθεση αυτή, όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται, είναι ακριβώς γι' αυτό. Και δεν είναι το μέγεθος της χώρας μας. Το γνωρίζουμε, δεν πάσχουμε από μικρομεγαλισμούς και έχουμε πλήρη συνέστηση και της θέσης μας και των δυνατοτήτων μας και του συσχετισμού των δυνάμεων. Είναι πολύ περισσότερο η συμβολική σημασία. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι ότι είτε θέλετε είτε δεν θέλετε θα υποταχθείτε σε αυτή την
στρατηγική. Θα υποταχθείτε κάτω από την πότα κάποιων δυνάμεων που δεν θέλουν με τίποτε μια αριστερά που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πολύ επώδυνους συμβιβασμούς ένα εγχείρημα να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του. Περί αυτού πρόκειται. Και νομίζω ότι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και θα ολοκληρώσω με αυτό, ξαναλέω, είναι κρίσιμη η στάση που θα τηρήσει ο καθένας και η καθεμιά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη δημοκρατία και την Ευρώπη. Οι εξελίξεις μέσα στο 17 θα είναι ραγδαίες. Θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας μας και της Ευρώπης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο. Και σε αυτή τη μάχη εμείς δεν θα υποχωρήσουμε, θα σταθούμε όρθιοι και είναι ευθύνη της Ελληνικής Βουλής σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα να δώσει ένα καθαρό μήνυμα. Ας το σκεφτούν όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και για το χρόνο. Το λόγο έχει η κυρία Τριανταφύλου, το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ακολουθούν πολλοί από τη Δημοκρατική Συμπαράτευση. Σειρά.